τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Χρήστο Χατζη Χριστοδούλου, συναντούμε. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας, καλησπέρα. Σας συναντούμε μάλιστα και σε περίοδο που ακούσια έχετε μπει και στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά αυτό το αφήνω για αργότερα. Γιατί αυτό τώρα που μας καίει δεν είναι τα διπλά βιβλία αν υπάρχουν, αλλά είναι το γιατί... Κύριε Μπολίζο, εγώ θα ήθελα να πω ότι ίσως αυτά τα θέματα έπρεπε να μείνουν εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχετε δίκιο, αλλά... Πρακτικά, η άποψη μου είναι ότι έχουμε ένα κοινό σκοπό όλοι, παλεύουμε όλοι. Το να λέμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ελάτε όλοι μαζί μας να τα κάνουμε καλύτερα, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν είναι ώρα να κάνουμε κριτική. Θεωρώ ότι τώρα προέχει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, να τα καταφέρουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θεωρώ... Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα εύκολα ερμηνεύσιμο πολιτικό σχόλιο που κάνατε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κατευθύνεται προς τους πάντες, έτσι, στο να μονοήσουν, να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό προσωπικό, αυτό λέτε ουσιαστικά. Θεωρώ ότι δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης γενικά τα θέματα δημόσιας υγείας. Έτσι. Και γενικώς πάντα υπάρχει καλή διάθεση. Εγώ έχω καλή διάθεση με όλους να συζητήσω, με όλους να τα βρω. Κανένας δεν είναι κάτοχος της αλήθειας. Πάντως το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κλονίζει την εμπιστοσύνη ή την αξιοπιστία των εισηγήσεων ένα τέτοιο γεγονός, αν είναι αλήθινο. Παρότι είπα να το αφήσουμε για μετά, επειδή ξεκινήσαμε με αυτό, πάμε να το εξαντλήσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει, λέτε, διπλή βάση δεδομένων. Αυτό είναι και ανούσιο και πολύ, δεν είναι το θέμα αυτό, δεν είναι το πρόβλημα. Ας υπάρχουν και 5 βάσεις δεδομένων. Τι νόημα. Καμιά φορά στην επιδημιολογική επιτήρηση κοιτάς το ίδιο πράγμα με 5 διαφορετικά αισθήματα καταγραφής για να βγάλεις συμπέρασμα. Αυτό δεν έχει νόημα. Ούτε αν έχει διπλά 2 το ΟΕΟΔΙ, ούτε 1, ούτε μισό. Αυτό που έχει σημασία είναι αν τα δεδομένα που μαζεύουμε είναι ικανά να μας κατευθύνουν σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν υπάρχουν και συμπληρωματικά συστήματα καταγραφής, όπως είναι τα λήματα, όπως είναι διάφορα, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν και αυτά, ή αν τα δεδομένα που μαζεύονται αναλύονται στο βαθμό που θέλουμε για να μας κατευθύνουν σωστά. Είναι άλλες συζητήσεις, οι οποίες νομίζω ότι δεν είναι τόσο απλό το αν έχει 2 συστήματα ή 1 ή μισό. Θεωρώ ότι η συζήτηση έχει παρεκτραπεί σε ένα τομέα που δεν έχει νόημα. Μέχρι σήμερα μας έχετε πει πως δεν έχετε παράπονο, τώρα φαντάζομαι έτσι στο γενικό αποτέλεσμα, ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων σχεδόν αυτούσιες υλοποιούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν απορρίπτονται. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια, αν και έχουν την πολιτική ευθύνη και η δικιά μας Επιτροπή είναι γνωμοδοτική, θεωρώ ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία της Επιτροπής με τη διοίκηση, θα έλεγα, γενικότερα. Και εμείς κάνουμε ένα διάλογο μέσα στην Επιτροπή, μέσα στην πολλά τα μέλη της Επιτροπής, και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Και πάντα μέσω του διαλόγου προσπαθούμε και εμείς να έχουμε όσο γίνεται ομόφωνες αποφάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάναμε και ψηφοφορίες. Και εκεί επικρατούσα άποψη. Λογικό, δημοκρατία έχουμε και δεν είναι απαραίτητο πάντα 30 άτομα να συμφωνούν σε όλα. Χρειάστηκε πολλές φορές να ψηφίσετε για να κυριαρχήσει μια άποψη μέσα από αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Θα έλεγα ότι όχι. Όχι. Περισσότερες φορές κάνουμε διάλογο και βρίσκουμε κοινό τόπο. Μα αναμενόμενο όταν υπάρχουν 30 άτομα σε μια επιτροπή και είναι και διαφορετικές ειδικότητες. Κάποιοι είναι εργαστηριακοί, κάποιοι είναι κλινικοί, κάποιοι είναι λοιμοξιολόγοι, κάποιοι είναι επιδημιολόγοι. Άρα υπάρχει πολλές φορές σε κάποια θέματα μπορεί να μην υπάρχει κοινή αντίληψη, τουλάχιστον από την αρχή. Στην πορεία, με διάλογο, μπορεί να έχουμε κοινή αντίληψη. Μπορεί να μην έχουμε και να επικρατούν δύο απόψεις, οι οποίες μπορεί να είναι και δύο σωστές, η μια σωστότερη από την άλλη. Και κάμια ψηφοφορία. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό. Η Επιτροπή τα πήγε καλά σε αυτούς τους δύσκολους μήνες. Πότε είχαμε η ποιότερη
διάχυση στην κοινωνία, πότε όπως τώρα δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο σοβαρά και άγρια. Η Επιτροπή τα πήγε καλά σε αυτούς τους μήνες που λειτουργεί? Καλά, αυτό θα κριθεί από άλλους. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, καταλαβαίνετε. Λέω, εγώ θα πω ότι πήγαμε άριστα. Αυτό δεν έχει σημασία. Τι λέω εγώ δεν έχει καμιά σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τι λένε, αν θέλετε, οι αριθμοί, τι λένε άλλοι. Αυτό που έχω να πω όμως εγώ, ότι η Επιτροπή δούλεψε σκληρά. Και αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει κανένας. Ξέρετε, επί ώρες συναδριάσεων, πέραν των συναδριάσεων, χωριζόμασταν σε υποομάδες και κάναμε έργο. Για να ανοίξουμε τον Μάιο, κάναμε τεράστια δουλειά. Όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συνεργασία που κάναμε με τον ΕΟΔΗ, ήταν υπομάδες και υπομάδες για να ανοίξουν τα σχολεία, για να ανοίξουν πραγματικά, που δουλέψαμε πολύ πολύ σκληρά. Και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Και ώρες πολλές, πέραν των συνεδριάσεων, για να προετοιμάσουμε ένα θέμα να έρθει σε συνεδρίαση, ήμασταν χωρισμένοι. Εγώ είχα αναλάβει το κομμάτι του τουρισμού, για παράδειγμα. Είχα αναλάβει το κομμάτι των κουραζεροπλοίων. Που έτσι κι αλλιώς το κάνατε και πριν την πανδημία. Θέλω να πω ότι τα πλοία ήταν. Ο καθένας με την ειδικότητά του. Στο χαρτοφυλάκιό σας. Ακριβώς. Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Κοιτάξτε, θα πω και κάτι που το ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε να έχουμε πιο συχνά τον κύριο Χατζηχριστοδούλου. Και η συνεργάτη μου που έχει τους καλεσμένους και εγώ, είναι πολλά περισσότερα τα τηλεφωνήματα από αυτά στα οποία τελικά και βρίσκουμε και κλείνουμε μια τέτοια συνάντηση τηλεοπτική σαν αυτή με τον κύριο Χατζηχριστοδούλου. Και δεν μας αποφεύγει. Δηλαδή κάποιος θα έλεγε μας αποφεύγει. Πραγματικά ο άνθρωπος πνίγεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και σας εκτιμώ και θα ήθελα όσο πιο πολύ μπορώ να βρίσκομαι. Αλλά ξέρετε, έχουμε τα καθήκοντα στην Επιτροπή, έχω τα καθήκοντα τα ευρωπαϊκά, γιατί τρέχω ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το οποίο είναι μεγάλο. Mm-hmm. Και είμαι συντονιστής. Και εκεί τώρα πρέπει να παραδώσω ένα ευρωπαϊκό PLF. Αυτό που κάναμε στην Ελλάδα και κάναμε το Passenger και το Forum, τη Φόρουμ Συμπλέον Επιβάτες, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα. Και είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Και πρέπει μέχρι 15 του μηνός να κάνω πιλωτικά σε 6 χώρες. Άρα εκτός των ελληνικών καθηκόντων έχω και τα ευρωπαϊκά. Και δυστυχώς είναι φύση αδύνατο να μπορώ να αντεπεξέρχομαι και σε επικοινωνιακά καθήκοντα, τα οποία αναγνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Όταν αφήνουν κενό οι επιστήμονες που μπορεί να μιλήσουν, μετά παίρνουν το λόγο κάποιοι που δεν είναι τόσο ειδικοί ή δεν γνωρίζουν τα πράγματα τόσο καλά, και μπορεί η επικοινωνία να μην είναι τόσο καλή και να δώσουμε και λάθος μηνύματα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και ζητώ συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ πολλές φορές με τηλέφωνα και δεν μπορώ να ανταποκριθώ, και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας ζητώ συγγνώμη, αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ελάτε να δούμε, γιατί αυτές είναι μικρές δυσκολίες. Οι μεγάλες είναι αυτές που βιώνουμε. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν έχει αποδώσει το lockdown. Είμαστε ήδη στις 25 μέρες στην επικράτεια, σε κάποιες περιοχές, στη Λάρισα που ξεκίνησε νωρίτερα, στη Θεσσαλονίκη, σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μετρά πάνω από μήνα, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη μοιάζει να μην κάμπτεται με τίποτα η καμπύλη. Εμείς που τη βλέπουμε την καμπύλη, η καμπύλη έχει κάμψει και πτώσει. Ελαφριά έχει κάμψει. Ίσως γι' αυτό φαίνεται ανεπαίσθητη. Καταρχήν έμεινε σταθερή η καμπύλη και άρχισε να πέφτει. Mm-hmm. Μπορεί να μην είχαμε την πτώση που θα θέλαμε, την κατακόρυφη πτώση. Όμως υπάρχει πτώση. Δεν είναι τα ίδια, αν κοιτάξουμε και τις εισαγωγές, δεν είναι οι εισαγωγές που είχαμε τις πρώτες μέρες. Πρώτον, πρέπει να κοιτάξουμε πού ξεκινήσαμε. Τι φορτίο είχε στην κοινότητα. Και δεύτερον, είμαστε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η μεταδοτικότητα του ιού είναι αρκετά υψηλή. Άρα, αν εφαρμόσει ένα μέτρο το οποίο έχει απόδοση να ρίχνει τον συντελεστή μεταδοτικότητας, το RT, όπως λέμε, κατά 70% λέω, αν ξεκινάς από 3, θα το πάει κοντά στο 1. Συμφωνούμε, και λίγο λιγότερο από το 1. Mm-hmm. Ή κοντά στο 1. Δεν θα το πάει τόσο γρήγορα, γιατί είναι από πού ξεκινάς. Και εάν έχεις συνθήκες που ευνοούν τη μετάδοση αρκετά, τα μέτρα που παίρνεις έχουν μια συγκεκριμένη απόδοση. Άρα, θεωρώ ότι δεν περιμέναμε έτσι και έτσι να υπάρχει κατακόρυφη πτώση. Αυτό περιμέναμε, ίσως περιμέναμε λίγο πιο γρήγορη αποκλιμάκωση. Ενδεχομένως
ο κόσμος. Πάμε στους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν. Πάμε, πάμε. Ναι. Γι' αυτό δεν σας διέκοψα, ναι, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα μας την ερμηνεύατε, ναι, αυτή τη δυσκολία. Ναι, οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν είναι ότι καταρχήν, εντάξει, το lockdown το τωρινό δεν είναι ακριβώς το ίδιο με του Μαρτίου. Και είναι λίγο πιο χαλαρό, θα έλεγα. Όχι πολύ χαλαρό, είναι λίγο πιο χαλαρό. Δουλεύουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιες βιομηχανίες που δεν δουλεύανε πριν. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, ενδεχομένως και να υπάρχει και κούραση του κόσμου. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πάντα την εφαρμοστικότητα των μέτρων που προτείνουμε. Το οποίο το ποσοστό που εφαρμόζει ο κόσμος, δηλαδή ενώ μπορεί στο πρώτο lockdown να αποφεύγει ο κόσμος να κάνει συγκεντρώσεις στο σπίτι, τώρα μπορεί να τις κάνει λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι βλέπετε κι εσείς που κυκλοφορείτε και αν το κρίνετε κι εσείς αυτό. Ενδεχομένως να είναι ολοφάνερο και σε αυτούς που δεν κυκλοφορούν ότι η κίνηση που έχουμε στους δρόμους των πόλεων μας, για να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία, η κίνηση που έχουμε των πεζών είναι σαφέστατα πιο αυξημένη. Έτσι δεν συγκρίνονται καν τα μεγέθη με την πρώτη καραντίνα. Ωραία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι εμείς πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Ωραία. Κάποιοι προτείνουν κιόλας να πάρουμε μέτρα Μαρτίου. Να τα κλείσουμε όλα. Πρέπει, ξέρετε, δέχομαι και επιστολές. Εγώ δέχτηκα χτες, το είπα ξανά, όχι απειλητικές. Άτομα που έχουν με το lockdown, ας πούμε, υποφέρουν και μου λέει, τι άνθρωπο είστε εσείς, δεν καταλαβαίνετε, υπάρχουν αυτοκτονίες, υπάρχουν και δεν έχετε καθόλου συνέστηση. Ήταν και πόλεμο αυτό το email που πήρα, βρήκε κάπου το email μου. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή και τα μέτρα να έχουν να ισορροπούν ανάμεσα στο να έχουμε όφελος και να μην έχουμε πολύ πολύ μεγάλο κόστος, όχι οικονομικό απαραίτητα, και στη δημόσια υγεία. Έτσι. Ευρύτερα. Άρα αυτή η προσπάθεια γίνεται, νομίζω, και από την Επιτροπή και από τη διοίκηση, να βρούμε τη χρυσή τομή. Και φυσικά το κριτήριο μας το μεγάλο είναι να μπορεί να αντέξει το σύστημα υγείας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την δική μας περιοχή, φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές, ότι έχει μειωθεί ο συντελεστής μεταδοτικότητας κάτω από το 1, το παρακολουθώ μέρες τώρα, και στην Μαγνησία έχει μειωθεί, είναι γύρω στο 70, ας πούμε, 07, συγγνώμη, 07. Ναι, 070, ναι. 070. Οπότε είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Με αυτόν τον ιό ποτέ δεν μπορεί να χαλαρώνεις, γιατί εάν υπάρξει χαλάρωση, υπάρξει αναζωπήρωση των κρουσμάτων, θα φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο. Αν με ρωτάτε και το επόμενο ερώτημα, πότε θα χαλαρώσουμε, έρχονται γιορτές. Κοιτάξτε, ήδη σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε άλλη μια εβδομάδα παράτασης. Δηλαδή, ξέραμε το 30 Νοεμβρίου, το 30 Νοεμβρίου έγινε 7 Δεκεμβρίου. Το 7 Δεκεμβρίου σήμερα επισήμως ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι πάει για τις 14 και στις 14 μας προετοίμασε ότι πολύ λίγες δραστηριότητες θα επανακάμψουν στην ζωή μας. Έτσι, οι εισηγήσεις των συναδέλφων σας, δεν λέω της Επιτροπής, των συναδέλφων σας, καθηγητών ιατρικής, γιατρών εν γέννη, είναι για τη Βόρεια Ελλάδα να μην ανοίξουμε ούτε για τα Χριστούγεννα, γιατί εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που συζητάτε, που επεξεργάζεστε στην Επιτροπή, είναι αυτό που από διαρροές ακούμε ή εικάζουμε, ότι δηλαδή θα πάμε όχι σε όλη την επικράτεια, αλλά σε περιοχές με ανοίγματα σταδιακά, κάπως έτσι. Όχι, αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Δεν έχετε καταλήξει. Και αυτό είναι στο τραπέζι να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Θεωρώ ότι και αυτό με τις 14 θα το συζητήσουμε σήμερα, τώρα σε λίγο έχουμε συνεδρίαση, για να δούμε πώς πάμε. Γενικώς, θα έλεγα ότι για να πάρουμε αποφάσεις για οποιοδήποτε άνοιγμα, πρέπει να δούμε το σύστημα υγείας να είναι λίγο καλύτερα, τα πράγματα να είναι λίγο πιο άνετα. Να έχουμε άδεια κρεβάτια στις ΜΕΘ, να έχουμε άδεια κρεβάτια στις απλές κλίνες νοσηλείας COVID. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε την πράξη και μετά να συζητήσουμε οτιδήποτε για άνοιγμα και ποια σειρά προτεραιότητες θα έχουμε και πότε. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο την μικρογραφία της περιοχής μας. Είπατε ότι έχουμε ενθαρρυντικά σημάδια. Έχει πέσει ο δείκτης μεταδοτικότητας. Έχουμε ένα καλό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Έπεσε. Έχουμε πρόβλημα στις ΜΕΘ.
και πρέπει αυτές αργούν να φτιάξει αυτός ο δείκτης με τις ΜΕΘ. Ναι, γιατί κάποιος δεν μένει μια και δύο μέρες στη ΜΕΘ, προφανέστατα. Ακριβώς. Προφανέστατα. Έτσι. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι θα διορθωθούν αυτοί οι αριθμοί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο? Πιστεύω ναι. Κανείς δεν μπορεί να είναι προφήτης. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά τα πράγματα και να δούμε βελτίωση και στις ΜΕΘ το επόμενο δεκαήμερο, ναι. Μάλιστα. Έχετε πει για απειλές το προηγούμενο διάστημα, όχι σαν αυτή του ανθρώπου που σε μια παθιασμένη έκρηξη είπε δεν σκέφτεστε την ψυχική υγεία των ανθρώπων που ζορίζονται, που κάνουν, ράνουν. Οι απειλές προέρχονται από επαγγελματικούς κλάδους που νιώθουν ότι καταστρέφονται. Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλιστα, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Σύλλογο Επαγγελματιών Εστίασης. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Παλιότερα που μπορούσαν να ήρθαν και εδώ στο γραφείο μου και συζητήσαμε, κάναμε τηλεδιάσκεψη. Έχω μια άψογη συνεργασία και με σέβονται και τους σέβομαι, γιατί εγώ κατανοώ τα προβλήματα που έχουν και θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δεν προέρχονται από εκεί. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια παγιωμένη στάση. Τους έλεγα είναι αυτοί οι συνωμοσιολόγοι που παντού βλέπουν πίσω από κάθε τι συνωμοσία και δεν είναι προσωπικές απειλές, ούτε είναι. Κάποιοι θεωρούν ότι τα μέτρα του lockdown, ξέρω εγώ, είναι υπερβολικά και δεν έπρεπε να ληφθεί. Και με αυτό καταστρέφεται η κοινωνία, καταστρέφεται η οικονομία. Όπως έχουν προσωπικές απόψεις έντονες για θέματα όπως προς το εμβόλιο, που θα τις δούμε και αυτές αργότερα. Αυτή πολλές φορές. Αυτή κι αν είναι μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε και αυτή εν καιρό. Αυτοί κάνουν διάφορες προσπάθειες, ακόμα και δικαστικές και αν κάνει, με μηνύσεις και λοιπά, όχι προσωπικά σε άτομα, στην Επιτροπή ολόκληρη. Μάλιστα. Κυρίως δέχεται επιθέσεις ο Σωτήρης Φιόδρας, που είναι και επικεφαλής της όλης προσπάθειας. Θεωρώ ότι είναι τέτοια κατηγορία ανθρώπων και όχι τόσο επαγγελματίες ή ενώσεις, οι άνθρωποι είναι αξιοσέβαστοι και θεωρώ ότι κινούνται σωστά και πλήττονται πραγματικά. Άρα λέτε είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν εκπροσωπούν κλάδο επαγγελματικό ή συλλογικότητες, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα κλείσουμε, με ποια προτροπή, είπατε ότι είναι και κουρασμένη η κοινωνία και είναι λογικό. Ποια προτροπή θα κάνατε σε αυτή την κουρασμένη κοινωνία? Να κάνουμε υπομονή. Έχω ξαναπεί ότι βλέπουμε φως στο τούνελ, γιατί έρχεται το εμβόλιο. Έχουν τα εμβόλια, τα οποία θα είναι πραγματική βοήθεια σε εμάς. Και θα μειώσουν πάρα πολύ μετά τον κίνδυνο να έχουμε μεγάλες εξάρσεις. Γιατί όσο αρχίσει ο κόσμος και εμβολιάζεται, θα αυξάνεται το ποσοστό των ανώσεων και θα μειώνεται η μετάδοση του νοσήματος. Άρα σταδιακά θα δούμε βελτίωση και θα ισορροπήσουμε σε μια άλλη ισορροπία που δεν χρειάζεται τα μη φαρμακευτικά μέτρα δημόσιας υγείας που παίρνουμε τώρα. Άρα αυτή είναι η ελπίδα μας και θα την έχουμε η φαρέτρα μας. Θα έχουμε στη φαρέτρα μας αυτό το όπλο το οποίο έρχεται και να κάνουμε υπομονή, να προσπαθήσουμε, έρχονται και άγιες μέρες, να αισθανθούμε λίγο καλύτερα και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη σε εσάς, κουράγιο και σε εσάς. Ευχαριστώ και σε εσάς. Ευχαριστούμε.